πήρε την πρόκληση, έστω και 0-0, κατασκευόμενοι το σκόρ με αυτό το αγώνα. Από το αποτέλεσμα και μόνο ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι κυπέλου, είναι δεδομένο ότι πράγματι ας πούμε, η πρόκριση είναι αυτή που μετράει. Κανένας δεν θα μας έλεγε μπράβο αν παίζαμε καλά και αποκλειόμασταν. Οπότε, ναι, αυτό είναι που μένει η πρόκριση. Σίγουρα δεν κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά κακοί, δεν παίξαμε καλά. Το θέμα είναι όμως ότι πήραμε ψυχολογία από την πρόκριση, κάτσαμε μετά. Και θα κάτσουμε και αύριο για να δούμε και τα λάθη μας, να τα αναλύσουμε και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα έχει η ΑΕΚ, η Απόλυτα Τρόμητο, ποιο πρόκειται στην κλήρωση αύριο. Δεν θα ήθελα να πω, γιατί πρώτον είναι κακή τύχη συνήθως όταν λες σε περιμένει στη γωνία η τύχη. Είναι τρεις καλές ομάδες, δεν υπάρχει τώρα λογική να πούμε σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς τις δύο από τις τρεις για να πάρει το κύπελλο θα πρέπει να τις κερδίσει. Οπότε το ίδιο. Δεν υπήρχαν πολλά θετικά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να κρατήσουμε. Σίγουρα ένα θετικό είναι ότι δεν δεχτήκαμε γκολ και αυτό είναι πάντα καλό. Αλλά μόνο αυτό και η πρόκριση δεν είναι κάτι άλλο. Γενικά δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έχει δίπλα πέρα από την Τσεχία. Και κατά γενική ομολογία έχει πέσει πάρα πολύ καλά μαζί. Πρόκειται για ένα πολύ καλό παίχτη. Όπως είπατε και εσείς, ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι πράγματι βρισκόμαστε καλά μέσα στο γήπεδο. Φυσικά χρειαζόμαστε χρόνο για να δέσουμε κι άλλο. Μιλάμε συνεχώς για μικρά πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν αυτή την επικοινωνία μέσα στο γήπεδο. Αλλά ο χρόνος θα δείξει. Πιστεύω ότι η αρχή είναι πολύ θετική. Τίποτα απολύτως. What I know is from what they told me that come in the newspaper, but from my agent I don't have any news. Όχι, τίποτα. Μόνο και εγώ από τις εφημερίδες θα διαβάζω.